Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο βραβείο. Ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά αρκετά ψηφίσατε σήμερα, οπότε πήρα την απόφαση πολύ δημοκρατικά μόνο μου, το βραβείο, αλλά συμβουλεύτηκα το εκλεκτό Προεδρείο, το βραβείο του καλύτερου αγορητή. Να καλέσω την κυρία Σπυράκη για να δώσει το βραβείο αυτό του καλύτερου αγορητή στον μαθητή. Σε ποιον να το δώσουμε? Είστε σίγουροι? Έχετε ψηφίσει, πώς γίνεται? Έχετε αποφασίσει? Ήταν εύκολο να αποφασίσετε? Όχι. Στο μαθητή Τζαβαλιά Βασίλη από τα εκπαιδευτήρια Άξι. Να πω την αλήθεια, δεν περίμενα να πάρω αυτό το βραβείο, γιατί κυρίως όλοι ήσασταν πάρα πολύ καλοί. Δεν θεωρώ εμένα καλύτερο από τους άλλους, πιστεύω ότι όλοι κάναμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Θέλω να πω ευχαριστώ για όλα στον πρόεδρο της επιστροπής μου, τον κύριο Ραφαήλ. Ο οποίος, εντάξει, είναι και από το Harvard, λογικό είναι. Χωρίς αυτό δεν θα τα καταφέρει, ούτε βέβαια με τους καλύτερους αντιπροέδρους από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Ένα χειροκρότημα και για αυτούς. Αυτά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ναι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί δέθηκα πάρα πολύ με τα παιδιά από την Επιτροπή μου και μακάρι να κάνετε κι εσείς όλο αυτό το ίδιο. Αλλά υπάρχει και η υπεράσπιση, που πρέπει και αυτή με κάποιο τρόπο να την επιβραβεύσουμε. Αυτή τη φορά, ένα κορίτσι βραβεύεται. Από το Γέλ Σπετσόν. Η Σπαναθιώτη Παναγιώτα. Βραβείο καλύτερου αγορητή υπεράσπισης. Παρακαλώ τον κύριο Γιουλέκα. Και την Παναγιώτα, λοιπόν, από τις πέτσες που έρχονται για πρώτη φορά και μάλιστα μας έκανε πολύ εντύπωση η συμμετοχή τους. Τυχαία, αλλά το πετύχαμε. Παναγιώτα, θέλεις κάτι να πεις? Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το περίμενα. Δεν είχα ξανασυμμετάσχει σε παρόμοιες εκδηλώσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την πρόεδρο της Επιτροπής μας και ένα μεγάλο συγχαρητήριο για την ανεπανάληπτη. Επίσης, τους αντιπροέδρους της Επιτροπής που μας βοήθησαν πάρα πολύ αντίστοιχα στις διαδικασίες. Σίγουρα όλους τους υπόλοιπους, τα όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μας, τα οποία συνεργαστήκαμε εξαιρετικά. Και
και κυρίως καθέναν από εσάς που μας δόθηκε η ευκαιρία και δίνεται καθημερινά η ευκαιρία σε παιδιά να μπορούν να προσανατολίζονται, να βλέπουν, να ανοίγουν δρόμοι για το μέλλον τους και να βλέπουν διαφορετικές πτυχές της καθημερινότητας. Είναι πάντως πολύ σημαντικό να διαπιστώνει κανείς πόσο γνωρίζουν τα παιδιά το μέτρο. Και μακάρι να γίνουμε μαθητές τους αυτό. Οι μαθητές ποτέ δεν αντιμετωπίζουν αυτές τις διακρίσεις με υπεροψία, με μέθη, αλλά με μέτρο. Χαίρομαι που γνωρίζουν να ευχαριστήσουν αυτούς που τους έφτασαν ως εδώ, τους δασκάλους τους, τους γονείς τους, τους προέδρους τους, τους αντιπροέδρους και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Και η αντίκρουση όμως έχει το δικό της βραβείο. Βραβείο καλύτερου αγορητή αντίκρουσης. Εγώ εδώ θα ήθελα μια μικρή αναφορά. Θα μου την επιτρέψετε. Γιατί η μαθήτρια που βραβεύεται από τα εκπαιδευτήρια Αυγουλέα Λιναρδάτου χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είναι η κόρη μιας αγαπημένης μου φίλης. Και όταν είδα το όνομά της εδώ, βέβαια έχω να τη δω από πολύ μικρή, από μωρό. Η μητέρα της ήταν συνάδελφός μας στα εκπαιδευτήρια και ήταν πολύ καλή συνάδελφος και πολύ καλή φίλη. Και όταν είδα το όνομά της, χάρηκα ιδιαίτερα, θα μου το επιτρέψετε αυτό. Γιατί με τη μητέρα της μας έχουν ενώσει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Η μαθήτρια λοιπόν Σταμούλου Αγγελική. Θα παρακαλούσα να φωνάξετε λίγο τον κύριο Δεμιρτζόγλου. Έχω τους λόγους μου, θα ήθελα να δώσω το βραβείο εκείνος, γιατί τα εκπαιδευτήρια Λιναρδάτου με την μητέρα της Αγγελικής συμμετέχουν κάθε χρόνο στο συνέδριο το μαθητικό που διοργανώνουμε στην Κωνσταντινούπολη και θα ήθελα να δώσει το βραβείο στην Αγγελική, ο Διευθυντής του Ζωγραφείου. Αγγελική, συγχαρητήρια. Κάθε επιτροπή ξεχωρίζει έναν ευρωβουλευτή και τον βραβεύει. Δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό, η αλήθεια είναι, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο για το δάσκαλο να ξεχωρίσει τους μαθητές του, ούτε φαντάζομαι για τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο να ξεχωρίσει ποιο από αυτά τα παιδιά που δουλεύουν αυτές τις δύο μέρες αξίζει το καλύτερο και το βραβείο. Παρ' όλα αυτά όμως, επιλέξαμε και αυτό τον τρόπο για να βραβεύουμε έναν καλό ευρωβουλευτή από κάθε επιτροπή. Θα ξεκινήσουμε, Λέα, από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, που πρόεδρος είναι η κυρία Λέα Σταύρου και απόφυτός μας και μαθητριά μας. Το βραβείο δίνεται στο δεύτερο γέλ Θέρμης, στο... Θέλεις να το πεις εσύ? Ναι. Λοιπόν, το βραβείο δίνεται στον Αρμπιόν Αλιγιά. Από το δεύτερο γέλ Θέρμης.
Εγώ πάντως όση ώρα είμαι εδώ πάνω, κατάλαβα ότι είσαι πολύ ζωντανό παιδί. Δεν το κρύβεις εύκολα αυτό. Συγχαρητήρια, παιδί μου. Να είσαι καλά. Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού με πρόεδρο τον Ραφαήλ Τσιάμι βραβεύει ποιον. Ποιον βραβεύεται. Εγώ θέλω να το δώσω και στα 21, παιδιά. Αλλά τελικά. Βραβεύεται η μαθήτρια Παπαγεωργίου Βικτωρία από τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίου. Όμως όλα τα παιδιά είχαν το βραβείο και τη χαρά να συνεργαστούν μαζί σου. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Ένα βραβείο στον κύριο Σωτήρη δεν δώσατε. Κάτι πρέπει να πάρει κι αυτός. Η Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων με πρόεδρο την κυρία Άλκη Στυγιογιού βραβεύει τη μαθήτρια Ξωμάλη Δόμνα από τα εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη. Για να πάρει κανείς αυτό το βραβείο, τι πρέπει να έχει, τι προσόντα πρέπει να διαθέτει. Να δουλεύει. Να κάνει πολύ θόρυβο, σαν κάποιον εκεί πέρα πίσω που βραβεύτηκε πριν. Δεύτερο χαρακτηριστικό. Συγχαρητήρια. Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας με προέδρους την κυρία Ναταλία Τσούκαλη και τον κύριο Χονδρούλη Κωνσταντίνο βραβεύουν τη μαθήτρια Γκουγκούση Ιωάννα από τα εκπαιδευτήρια Βουλέα Λιναρδάτου. Η μόνη επιτροπή που είχε δύο προέδρους. Πώς ήταν? Τέλεια. Πέρασες καλά, Κωνσταντίνε, με την Ναταλία? Ήταν εξαιρετικά. Να χορεύεις έμαθες, γιατί η Ναταλία ξέρει. Δεν το κατάφερε. Σε είδα. Την άλλη φορά. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Δύο Φύλων με πρόεδρο την κυρία Μερτζιμέκη Μάρια βραβεύει τη μαθήτρια Φέη Καθαρού από τα εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη. Συγχαρητήρια. Μάρια, πες μου, όταν είχες ξεκινήσει στην προσωμείωση ως μία από τις ευρωβουλευτές, σκέφτηκες τον εαυτό σου ως πρόεδρο? Όχι, μόνο πω πως όχι. Αλλά ήρθε η ώρα. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά φυσικά, εννοείται. Και ανταπηδεί όλων των κόπων, οπότε αυτό που είπα και χθες... Και ελπίζω να διόρθωσες αυτά που δεν σου είχαν αρέσει όταν ήσουν ευρωβουλευτής. Ναι. Να έμαθες, ναι, λοιπόν. Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας με πρόεδρο την κυρία Παπαστεργίου Στέλλα. Στέλλα, από ποιο σχολείο είσαι εσύ? Εγώ είμαι από το τρίτο Αιγαίο σχολείο. Α, τι ωραία. Αλλά είχες ασχοληθεί στο παρελθόν με μοντέλα ή στη συνέχεια ως φοιτήτρια? Όχι, γνωρίζω στα πλαίσια της νομικής σχολής. Μπράβο, μπράβο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σε έχουμε κοντά μας.
Βραβεύει λοιπόν τον μαθητή Στέφανο Ζιάκα από τα εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη. Η Επιτροπή Απασχόλησης με πρόεδρο την κυρία Σίλια Πρασίνη βραβεύει τη μαθήτρια Αναστασία Τόλη από τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Η Σίλια ήταν και μαθήτριά μου. Πολύ τυχερή ήμουν. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος με πρόεδρο την κυρία Εύη Μακρύ. Κυρία Μακρύ, από ποιο σχολείο αποφοιτήσατε? Τέταρτο ΓΕΛ Χαλκίδας. Και σπουδάσατε? Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών. Μπράβο. Βραβεύει τη μαθήτρια Δήμητρα Παπαγγελή από τα εκπαιδευτήρια Βουλέα Λιναρδάτου. Τώρα ήρθε η ώρα του βραβείου της καλύτερης επιτροπής, το οποίο δίνεται στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Ας πάρει και κανένα βραβείο ο πολιτισμός και η παιδεία, γιατί... τίποτα άλλο δεν παίρνει, μόνο βραβεία. Να έρθει όλη η Επιτροπή εδώ. Κυρία Δάντση, να δώσετε το βραβείο της καλύτερης επιτροπής. Σε όλους. Θα το κάνουμε φωτό. Θα το κάνουμε ένα φωτοαντίγραφο αυτό για όλους. Συγχαρητήρια πολλά, μπράβο σας. Και κοιτάξτε ψηλά τον πολιτισμό και την παιδεία, γιατί χωρίς αυτά νηστικοί θα μείνουμε. Θα στείλουμε σε όλους τους μαθητές ένα βραβείο, έτσι ώστε να το θυμάστε και να το καμαρώνετε. Και τώρα ήρθε η ώρα να φωνάξω τους εκπαιδευτικούς των 14 σχολείων. Να έρθουν όλοι εδώ. Για την παραδοσιακή φωτογραφία. Για την ανανέωση της υπόσχεσης. Η Τρίτη, που είστε κυρία Γιογιού, να κλείσουμε την Τρίτη συνεδρίαση πανηγυρικά, που είναι το σφυράκι σας.
να περάσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί επάνω και στη συνέχεια πρώτα απ' όλα θέλω να περάσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί για να τους χειροκροτήσετε πολύ δυνατά και για να δούνε τη χαρά σας, τον ενθουσιασμό σας, τα ευχαριστώ σας. Όλοι μαζί τώρα, κράτασε το σφυρί σου. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κηρύξουμε τη λήξη της τρίτης προσομοίωσης συνεδρίασης Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρόεδρος είναι έτοιμη να χτυπήσει, να σημάνει το τέλος αυτής της πολύ ωραίας συνάντησης, της πολύ ελπιδοφόρας συνάντησης, και όλοι εσείς ελάτε γρήγορα στη σκηνή για την παραδοσιακή φωτογραφία. Η προσομοίωση συνεδρίασης Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2019 μόλις έληξε. Και ξεκινάει η προσομοίωση συνεδρίασης Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2020.